Ως γνωστόν, τα χρήματα που βρέθηκαν στη μονίωση ο Αβακούμ είναι πολλά. Κανένας δεν ξέρει ωστόσο μέχρι στιγμής, ούτε καν οι ίδιοι ανακριτές, αν υπάρχουν ακόμη περισσότερα χρήματα, τα οποία φρόντισε ο ηγούμενος να φύγουν από τη Μονή πριν από την επίμαχη έφοδο της 5ης Μαρτίου. Οι ανακριτές της αστυνομίας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα χρήματα, τα οποία ωστόσο δεν βρέθηκαν μέχρι στιγμής. Οι μοναχοί αμφισβητούν αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο υπάρχουν αμφιλεγόμενες αναφορές, όπως για παράδειγμα αυτές που ακούστηκαν τη μέρα που οι δύο μοναχοί εξαναγκάστηκαν να πάνε στη Μητροπολίτα Μασού, στην οποία μεταφέρθηκαν και τα δύο χρηματοκιβώτια. Το ένα είχε όντως 807.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο, ενώ είχε αναφερθεί από τον ηγούμενο ότι είχε μέσα 90.000, τελικά είχε μέσα μόνο 5.500 ευρώ. Σχετική στοιχομηθεία παρουσιάζεται σήμερα στην εφημερίδα Πολίτης. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Δεν το ανοίγω. Δικά μου τα ριάγια. Γιατί να το ανοίξω? Γεια μου, άνοιξε το. Δεν είναι δικά σου. Είναι της Μονής. Όχι. Δικό μου. Εν το ανοίγω. Γίνεται να έχεις δικό σου χρηματοκιβώτιο μέσα στη Μονή? Θα το ανοίξω. Δικό μου, λέω σου. Όλα αυτά 10 ημέρες μετά τους αποκαλυπτικούς διαλόγους που ήταν το φως της δημοσιότητας μεταξύ Νεκταρίου και της λογίστριας της Μονής, τους οποίους η δεύτερη προσπαθεί να πείσει τον ηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνουν οι λογιστικές τραπεζικές πράξεις, ώστε να καθαρίσουν 300.000 ευρώ σε μαύρο χρήμα. Έρευνες γίνονται και για τον μεγάλο έρανο του 2021, όταν ο ηγούμενος είχε δηλώσει πράξεις 85.000 ευρώ για τα έργα αναστήλωσης της Μονής, με την προϊστάμενη της Διεύθυνσης Σωματείων του Υπουργείου Εσωτερικών να υποδεικνύει στην εκπομπή Αλφα-Ενημέρωση ότι κανείς δεν ξέρει αν όντως συλλέχθηκαν μόνο αυτά τα χρήματα. Το ζήτημα το οποίο αναδείξαμε γρήγορα ήταν ότι θέλουμε να δούμε την άδεια νοικοδομής. Εκείνη τι πόσο ήθελα, ο στόχος ποιος ήταν, διακόπτω κύριε Καμένο, αλλά ποιος ήταν ο στόχος του ηγουμένου? Όταν μας έβαλαν τελικά ότι θα ήθελαν 3 εκατομμύρια. Σύγει ηχθείως διατηρεί ανακριτική επιτροπή της Εκκλησίας όσον αφορά τις έρευνες για τα ζητήματα ηθικής φύσεως, ωστόσο από την Αρχιεπισκοπή διαρρέει ότι πολύ δύσκολα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, αφού υπάρχει ακόμη αρκετό ανακριτικό έργο. Σίγουρα φαίνεται να είναι αρκετά ογκώδες το έργο που έχουν να επιτελέσει η ανακριτική επιτροπή. Καθημερινά συλλέγει μαρτυρίες και τεκμήρια. Οι εναργοί αρχιμανδρίτες αναμένεται να απαντήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο την Τρίτη, στα όσα τους καταλογίζονται, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο της ανακριτικής επιτροπής και η υπόθεση οδηγηθεί εκ νέου στο Συνοδικό Εξαμελές Δικαστήριο. Από τη στιγμή που ο ίδιος λέει ότι είναι αθώος, είναι σημαντικό να το παρουσιάσει αυτό και στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Η συζήτηση συνεχίζεται την ίδια ώρα με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές για το ζήτημα των καμερών που κατέγραφαν τα πάντα στη Μονή και κατά πόσο αυτές θα γίνουν κομμάτι της ενδεχόμενης ποινικής υπόθεσης πέραν από την Ανακριτική Επιτροπή της Εκκλησίας. Το πράγμα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί αν και εφόσον ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο και θα είναι απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα τι θα αποτελέσει μέρος απόδειξης μιας υπόθεσης. Mm-hmm. Με τους δικηγόρους των μοναχών να επανέρχονται σήμερα στο θέμα λέγοντας ότι παράνομα και παράτυπα εξ αποστάσεως ενεργοποιήθηκε ο ήχος της κάμερας της Μονής. Προς αποκατάσταση της αλήθειας καταδικάζουμε την ανίερη αυτή πράξη και τον ψυχικό βανδαλισμό, καθώς παραβιάζει και η Ιεροσυλή το απόρριτο του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Μέσα στο όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, έρχεται να προσθεθεί και πληροφορία ότι τις τελευταίες ώρες πριν από τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου, οι μοναχοί είχαν τοποθετήσει κολλητική ταινία στις εσωτερικές κάμερες για να μην καταγραφούν εικόνα, χωρίς να γνωρίζουν όμως ότι κατέγραφαν ακόμη τον ήχο.